Είσαι κάτοχος του Nintendo Switch, το οποίο βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Θέλεις να αντικαταστήσεις αυτήν εδώ πέρα την πολύ μεγάλη βάση στην οποία τοποθετούμε το Nintendo Switch για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με την τηλεόραση, καθότι εδώ από πίσω έχει υποδοχές για USB, για ρεύμα και για καλώδιο HDMI. Πηγαίνεις αρκετά ταξίδια στα οποία θέλεις να κουβαλάς μαζί σου αυτό εδώ πέρα το υπέροχο παιχνίδι, την υπέροχη κονσόλα και θέλεις να μπορείς να τη συνδέεις σε τηλεοράσεις εκεί που πηγαίνεις. Είμαι ο GreekZR της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί και εφόσον σας ενδιαφέρουν αυτά που σας ανέφερα, πρέπει να συνεχίσετε να βλέπετε. Μην ξεχάσετε ωστόσο να εγγραφείτε, να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα. Σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή να κρατάω στα χέρια μου. Είναι ένα πολύ μικρό χαμπάκι στο οποίο μπορούμε να συνδέσουμε πάνω καλώδιο HDMI, μπορούμε να συνδέσουμε πάνω καλώδιο USB-C για να μπορούμε να συνδέουμε το Nintendo Switch, να το φορτίζουμε και αυτό μετά να μεταφέρει την εικόνα στην τηλεόραση, όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πέραν από αυτά τα δύο και για έναν φορτιστή, γιατί μαζί με όλα τα υπόλοιπα είναι και αυτό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να τα δούμε όλα, για να σας πω όλες τις λεπτομέρειες και επειδή το έχω ήδη χρησιμοποιήσει, μην κοιτάτε που το έχω ακόμα στο κουτάκι, υπάρχουν και δύο πράγματα τα οποία παρατήρησα στην χρήση και θα σας τα επισημάνω. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία. Αυτό εδώ πέρα, ανοίγοντάς το, κατευθείαν ερχόμαστε σε επαφή με το πλαστικό στο οποίο είναι ο φορτιστής ο συγκεκριμένος. Βλέπουμε ωστόσο ότι μαζί με τον φορτιστή έρχεται και ένας αντάπτορας για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε σε μια μπρίζα η οποία είναι ευρωπαϊκού τύπου, ενώ εκτός αυτών των δύο, μέσα στη συσκευασία υπάρχει και ένα εγχειρίδιο το οποίο μπορούμε να συμβουλευτούμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς συνδέεται το μηχάνημα, πόση ενέργεια βγάζουν οι θύρες που υπάρχουν επάνω σε αυτό, όπως επίσης και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, γιατί μας αναφέρει και το πόσα βατ βγάζει κάθε θύρα, ποια είναι η μέγιστη ενέργεια την οποία μπορεί να δώσει και όλα αυτά. Ο φορτιστής ο συγκεκριμένος βλέπετε ότι έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο μπλε, το οποίο βέβαια είναι συνδυαστικά με ένα υπέροχο πορτοκαλί, ροζ, τι είναι αυτό δεν ξέρω, όποιος ξέρει από χρώματα μπορεί να το πει. Ενώ βλέπετε ότι από την μπροστά πλευρά έρχεται με τρεις υποδοχές, είναι μία θύρα USB-C, στη μέση είναι μία θύρα HDMI, ενώ ακριβώς από κάτω είναι μία θύρα USB-A. Έρχεται από πίσω με αυτά εδώ πέρα που είναι τα βίσματα τα αμερικάνικα. Αυτά εδώ πέρα, εφόσον είμαστε στην Αμερική, τα συνδέουμε απευθείας στην πρίζα ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα παίζει. Ενώ αντίστοιχα, αν είμαστε στην Ευρώπη, παίρνουμε τον αντάπτορα, τον τοποθετούμε από πάνω και το χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται οτιδήποτε παραπάνω να κάνουμε, δεν χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε δυσκολία. Είναι μικρό, είναι φορητό, το παίρνουμε μαζί μας σε ένα ταξίδι εφόσον θέλουμε και αν το δείτε, εδώ πέρα έχω τον φορτιστή από το Huawei Mate XS. Όπως μπορείτε να δείτε, σε μέγεθος είναι περίπου όσο και ένας φορτιστής κινητού. Φαντάζομαι ότι αρκετοί φορτιστές κινητών είναι πάνω κάτω σε αυτό το μέγεθος. Άρα το συγκεκριμένο δεν θα μας δυσκολέψει καθόλου, γιατί ούτως ή άλλως θα παίρναμε ένα τέτοιο μαζί μας. Μπορούμε να έχουμε αυτό, γιατί ταιριάζει και στο κινητό μας και στο USB-C. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τις εξής λεπτομέρειες. Η θύρα, η USB-C, βγάζει μέγιστη ενέργεια μέχρι 65W. Δηλαδή, μπορούμε εκτός από το Nintendo Switch, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να φορτίζουμε εφόσον χρειάζεται, μπορούμε να φορτίσουμε και κάποιο λάπτοπ το οποίο έχει υποδοχή για φόρτιση με USB-C. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να φορτίσει ακόμη και ένα MacBook Pro, σίγουρα όχι στη μέγιστη ταχύτητα στην οποία θα φόρτιζε με τον δικό του φορτιστή ή με έναν φορτιστή ο οποίος θα μπορούσε να βγάζει μέχρι 96W, αλλά σε κάθε περίπτωση θα φόρτιζε. Αντίστοιχα, η θύρα η HDMI μπορεί να μας βγάλει μέχρι 4K στα 60Hz, ενώ η USB-A θύρα μπορεί να μας βγάλει μέχρι μέγιστο 5W. Αντίστοιχα, το πέρα σκεφτείτε τον εξής συνδυασμό. Εφόσον θέλουμε να φορτίσουμε δύο συσκευές, η θύρα USB-A θα φτάσει πάντα στο μέγιστο μέχρι 5W. Άρα αντίστοιχα, αυτά τα συγκεκριμένα 5W θα αφαιρθούν από τα 65 που μπορεί να βγάλει η USB-C. Οπότε αυτό υπολογίστε ότι διαμορφώνεται αναλόγως του τι συσκευές έχουμε συνδέσει επάνω. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα εδώ πέρα στον λόγο για τον οποίο το συγκεκριμένο αγοράστηκε. Αυτό, εγώ για να σας πω την αλήθεια, όταν το άνοιξα πριν από μία ημέρα, γιατί λέω θέλω να το δοκιμάσω αρχικά να δω όλες τις λεπτομέρειες, λίγο με ταλαιπώρησε. Και με ταλαιπώρησε για τον εξής λόγο.
Έχω εδώ πέρα δύο καλώδια. Είναι αυτό και είναι και αυτό. Αυτό εδώ πέρα το άσπρο το οποίο βλέπετε είναι το καλώδιο που είχε μέσα το MacBook Pro. Δηλαδή είναι το καλώδιο φόρτισης του υπολογιστή. Αυτό εδώ πέρα από την άλλη, το οποίο είναι ένα απλό, ένα μισάρι νομίζω καλώδιο από μια εταιρεία η οποία λέγεται Inatec, είναι επίσης ένα καλώδιο που αγοράστηκε για φόρτιση. Όταν το αγόρασα δεν είχα σκεφτεί το ότι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να συνδέσω ένα Nintendo Switch κάπου, κάπως, κάποτε. Ωστόσο, όταν σύνδεσα αυτό εδώ πέρα το καλώδιο με το Nintendo Switch και με τον φορτιστή και αμέσως μετά σύνδεσα και το καλώδιο του HDMI από τον φορτιστή, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, και το πέρασα κατευθείαν στην τηλεόραση, με αυτό το καλώδιο το τονίζω, ενώ η τηλεόραση καταλάβαινε ότι συνδέεται το καλώδιο του HDMI, δεν έστελνε εικόνα το Nintendo στην τηλεόραση. Και όλο τυχαίω θυμήθηκα ότι το είχα το συγκεκριμένο και λέω θα πάρω να το δοκιμάσω, αφού υπάρχει, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Με το που σύνδεσα το συγκεκριμένο το καλώδιο USB-C σε USB-C από το Nintendo Switch εδώ και αμέσως μετά σύνδεσα και το καλώδιο το HDMI, το Nintendo έστειλε κατευθείαν την εικόνα στην τηλεόραση. Άρα λοιπόν, έχετε λίγο το νου σας, γιατί γενικότερα η θύρα, η USB-A είναι με USB-2, αυτό το λέω σαν πληροφορία για να μπορείτε να ξέρετε όσον αφορά το πόση ενέργεια μπορεί να βγάλει, ενώ η θύρα, η USB-C είναι USB-3.1, αυτό σίγουρα έχει να κάνει αντίστοιχα και με το καλώδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω ακριβώς τα χαρακτηριστικά από το συγκεκριμένο για να μπορέσω να σας πω ότι αυτό εδώ είναι έτσι ή αλλιώς, γιατί το έχω κάτι χρόνια και τα έχω ξεχάσει αυτά. Αλλά να το προσέξετε και να έχετε το νου σας για να μην σας ταλαιπωρήσει και να ξέρετε ότι αν δεν λειτουργήσει το ένα καλώδιο, προφανώς δεν είναι φτιαγμένο για να φορτίζει και για να μεταφέρει εικόνα. Θα πρέπει να πάρετε και να δοκιμάσετε κάποιο άλλο, γιατί αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα δουλεύει 100%. Μία ακόμα πολύ μικρή λεπτομέρεια είναι η εξής. Όταν συνδέσουμε το Nintendo Switch με αυτό εδώ πέρα, εάν θέλετε να μπορείτε να παίζετε από το Nintendo με τα χειριστήρια επάνω στο Nintendo, δεν παίζουνε. Για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο το Nintendo όταν είναι τοποθετημένο εδώ, αν κάποιος πάει και πειράξει τα χειριστήρια, αυτά θα δίνουν εντολή στο Nintendo και στην τηλεόραση για να μπορεί να μετακινείται κάποιος εκεί πέρα μέσα. Όταν ωστόσο, γιατί δεν το δοκίμασα, όταν ωστόσο κάποιος συνδέσει την κονσόλα με τον φορτιστή τον συγκεκριμένο, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χειριστήρια, πρέπει αυτά να τα βγάλουμε από εδώ και να τα έχουμε να συνδέονται με Bluetooth. Έτσι λειτουργούν όλα κανονικά, μπορούμε να παίξουμε κανονικά στην αναμενόμενη απόσταση που λογικά το Bluetooth είναι γύρω στα 10 μέτρα. Αυτό επίσης είναι μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί εμένα στην αρχή όταν το πρωτοσύνδεσα και είδα ότι εν τέλει κατάφερα να μεταφέρω την εικόνα και ξεκίνησα λίγο να πειραματίζομαι με αυτό εδώ πέρα, τρόμαξα για να σας πω την αλήθεια, γιατί λέω τώρα τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πώς πάει, πώς δεν πάει. Εν τέλει σκέφτηκα εκείνη την ώρα, κάτσα να τα βγάλω λίγο και να τα συνδέσω στον adapter που είχε μαζί στην κονσόλα μέσα και δούλεψαν. Άρα, δύο λεπτομέρειες, προσέχετε το καλώδιο USB-C το οποίο χρησιμοποιείτε και αυτά εδώ πέρα πρέπει να τα αποσυνδέσετε και να λειτουργούν εντελώς ασύρματα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα ακόμη πολύ μικρό και πολύ σύντομο βίντεο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μου το έχει πετάξει η Banggood και το είχα δει και λέω τώρα ή θα δουλεύει ή δεν θα δουλεύει. Αγοράστηκε με μια προσφορά την οποία είχε η Banggood εκείνη την περίοδο γύρω στα 20 ευρώ και για 20 ευρώ ο συγκεκριμένος αντάπτορας είναι πολύ καλή σαν τιμή και προσφορά, γιατί εκτός από τον αντάπτορα όπως είπαμε παίρνετε και φορτιστή. Ήρθε, είχα πάλι μια φοβία γιατί λέω ότι πιθανότατα μπορεί και να πέταξα απλά τα λεφτά μου και να μην κάνει κανένα αποτέλεσμα, άρα εδώ πέρα να μην γίνει τίποτα. Ωστόσο, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και επειδή πολλές φορές όταν πήγαινα διακοπές ή μπορεί ας πούμε να πήγαινα στο πατρικό μου, αναγκαστικά έπαιρνα και αυτό εδώ πέρα μαζί για να μην κρατάω το Nintendo στα χέρια μου, για να μην κουράζω τα χέρια μου και κατέληγα απλά να μου πιάνει όγκο, γιατί μαζί με αυτό έπρεπε να πάρω και τον αντίστοιχο φορτιστή ή έπρεπε να πάρω και το αντίστοιχο καλώδιο από εδώ από εκεί. Πλέον χρειάζεται απλά να κουβαλάω το συγκεκριμένο και δύο καλώδια. Αυτό και τελείωσε. Εξυπηρετεί πάρα πολύ, το έχω ήδη δοκιμάσει εδώ πέρα στην Αθήνα που βρίσκομαι και δουλεύει άψογα. Δεν κατάλαβα να έχει κάποια δυσκολία ή κάποια αντιμετώπιση ιδιαίτερη την οποία χρειάζεται, γιατί δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση την οποία μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα επάνω. Όλα λειτουργούν αυτόματα. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας.
Ό,τι θέλετε για το συγκεκριμένο, εννοείται ότι μπορώ να σας απαντήσω και φυσικά και μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια. Φυσικά, like, share είναι επιθυμητά. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα και να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Καλό καλοκαίρι και πάλι, καλά μπάνια, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!